Τα παιδιά, όπως γνωρίζετε και το γράφει και στο Ευαγγέλιο, ότι αν δεν γίνετε όπως τα παιδιά, δεν θα μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά τα παιδάκια είναι, ξεκινούν και είναι καθαρά, είναι χωρίς πάθη και σε κάποια στιγμή αρχίζουν και μπαίνουν μέσα σε έναν κύκλο και αρχίζουν και αυτά και κάνουν κάποιες μικρές αταξίες, οι οποίες μετά γίνονται μικρές αμαρτίες, μεγάλες αμαρτίες και μετά, όπως ξέρετε, η αμαρτία γίνεται πάθος. Και όταν γίνει πάθος, όσον περνούν τα χρόνια, τα πάθη αυτά ριζώνουν μέσα μας, είναι όπως ένα δέντρο, το οποίο κάποιος φυτεύει ένα σπόρο, μετά γίνεται μικρό, πιο μεγάλο, και στην αρχή μπορεί κάποιος να το βγάλει εύκολα, μετά όμως που θα μεγαλώσει δεν μπορεί να το βγάλει, θα πρέπει να, και τα δύο του χέρια και μετά θα πρέπει να πάρει μηχανή για να το κόψει το δέντρο. Λοιπόν, έτσι είναι και εμείς όσο μεγαλώνουμε. Αλλά όμως είναι καλά τα παιδιά να τα μάθουμε από μικρά, σε αυτόν τον αγώνα, διότι θα έχετε ακούσει ότι ο αγώνας της πνευματικής ζωής έγκυται σε τρία στάδια, στην κάθαρση, στο φωτισμό και στη θέωση. Βέβαια, εδώ ο γέροντας Σοφρόνιος έχει μιλήσει πάρα πολύ για τα δύο στάδια του φωτισμού και της θεώσεως. Όλα τα βιβλία του είναι κατάμεστα από αναφορές από τη θέα του Αχτίστου Φωτός και από τις εμπειρίες που είχε τόσο ο ίδιος όσον και ο Άγιος Σιλουανός. Και εμείς βεβαίως οι περισσότεροι αγωνιζόμαστε στο πρώτο στάδιο που είναι το στάδιο της καθάρσεως και πολεμούμε να βγάλουμε τα πάθη μας. Άρα είναι καλύτερα τα παιδάκια να τα μάθουμε να πολεμούν από μικρά. Τώρα το πόσο μικρά, βέβαια ένα παιδί να αρχίζει να πονηρεύεται ή να σκέφτεται έτσι διαφορετικά από τη στιγμή που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία. Δηλαδή μετά τα 10 χρόνια ίσως πρέπει να αρχίσει το παιδάκι να πηγαίνει στον πνευματικό, θα μάθει κιόλας να έχει μια σχέση με τον πνευματικό. Μπορεί και να μην έχει και πολλές αμαρτίες. Μπορεί να πει ότι, ξέρω εγώ, ετσακώθηκα με το αδερφάκι μου ή κάτι, ξέρω εγώ, μικρά πράγματα. Αλλά όμως μαθαίνει να έχει αυτή τη σχέση, ταπεινώνεται, μαθαίνει να έχει αυτή τη σχέση με τον πνευματικό. Και μετά, όταν θα έρθουν και στιγμές που θα έχει περισσότερες δυσκολίες πνευματικές, θα μπορεί ο πνευματικός να τον βοηθήσει. Και είναι βέβαια όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως και η εξομολόγηση, όπως και η νηστεία. Αυτή την ερώτηση μου την έκαναν και προχθές, νομίζω, για το θέμα της νηστείας. Πόσο μικρά πρέπει να εξομολογούνται τα παιδιά, να νηστεύουν, συγγνώμη. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι, εξαρτάται όπως κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει αθλητής. Και ξεκινά, ας πούμε, να κάνει έναν άθλημα, να, ξέρω εγώ, ξεκινά να μάθει να σηκώνει, ξέρω εγώ, πολλά κιλά, αυτοί οι αθλητές που σηκώνουν αυτά τα βάρη τα μεγάλα, δεν θα ξεκινήσει να σηκώσει πρώτα το μεγάλο το βάρος, διότι θα πάθει ζημιά στο σώμα του. Ξεκινά πρώτα και σηκώνει ένα κιλό, όταν του φανεί εύκολο, μετά δύο, τέσσερα, ξέρω εγώ πώς τα κάνουν αυτά. Έτσι λοιπόν και ένα παιδάκι. Τώρα δεν μπορεί το παιδάκι να ξεκινήσει να νηστεύει, ξέρω εγώ, το 40μερο, το 50μερο, αυτές τις μεγάλες νηστείες, αλλά θα μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, κάθε Παρασκευή να μάθει, ας πούμε, να μην τρώει κρέας. Μετά, αν το μάθει αυτό, θα μάθει σιγά σιγά τον επόμενο χρόνο να νηστεύει κάθε Παρασκευή. Μετά θα μάθει σιγά σιγά να νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή μετά. Και έτσι σιγά σιγά δυναμώνει και προχωρά μέχρι να μάθει όλα τα μυστικά της πνευματικής ζωής.